Καλησπέρα κύριε Παπαναστάση. Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλε. Πώς αποτιμάτε το εκλογικό αποτέλεσμα? Το χθεσινό αποτέλεσμα ήταν ένα βήμα, ένα πολύ σημαντικό βήμα που έγινε και βέβαια δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ίσως και την αναγκαιότητα θα έλεγα, αυτό το βήμα να ενισχυθεί και να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπροστά στις αντιλαϊκές προκλήσεις που πραγματικά έρχονται. Είναι δεδομένη πορεία που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση, η επόμενη κυβέρνηση, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια αυτό το οποίο ίσως χρειάζεται να τονίσουμε είναι ότι αυτό το βήμα δεν έγινε μόνο του. Ήταν αποτέλεσμα ενός συλλογικού αγώνα, γι' αυτό σήμερα μια μέρα μετά τις εκλογές χαιρετίζουμε όλο τον κόσμο που έβαλε πλάτη για να το πετύχουμε, τα χιλιάδες μέλη του κόμματος, της ΚΝΕ, οπαδούς, συνεργαζόμενους, ψηφοφόρους, που πραγματικά αυτή η επιτυχία είναι έργο δικό τους. Αλλά θα μου επιτρέψετε να τονίσω ιδιαίτερα την συνεισφορά όσων έκαναν αυτό το βήμα για πρώτη φορά και κυρίως τους νέους, ένα σημαντικό μέρος από τις 450.000 νέων ψηφοφόρων που έδωσαν για πρώτη φορά την ψήφο τους στο κόμμα μας. Και βέβαια είναι και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι συμπορέθηκαν μαζί μας, που ήταν αποτέλεσμα, έχει γίνει σχετική προπόνηση αυτής της συμπόρευσης αρκετά χρόνια πριν. Ήταν οι κοινοί αγώνες που δώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα στο εργατικό λαϊκό κίνημα απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, των επιχειρηματικών ομίλων, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και φτάσαμε βέβαια σε αυτό το οποίο, αν θέλετε, καμαρώνουμε και μας δίνει ιδιαίτερη χαρά σήμερα, να έχουμε ένα ποσοστό 7,23%, να έχουμε 425.000 ψήφους, 26 βουλευτές από τους 15 που είχαμε, και είναι πραγματικά μια πανελλαδική άνοδος η οποία έχει μια γενικότερη διάσταση στην πολιτική δράση του κόμματος. Το ΚΚΕ είχε χτες περί τις 150.000 ψήφους περισσότερες σε σχέση με τις εκλογές του 19. Έχει και παραπάνω, κύριε Παπαναστάση, και αναφέρομαι στις εκλογές ένα μήνα. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ ενίσχυσε την δύναμή του όχι μόνο αριθμητικά. Γιατί μερικές φορές βάζουμε κάτω το μολύβι και προσθέτουμε και βγάζουμε ποσοστά, βγάζουμε αριθμούς νέων ψηφοφόρων. Είναι σημαντικό και αυτό, αν θέλετε, προκύπτει και από το ότι τη δουλειά που θα έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα την επόμενη μέρα. Γιατί είτε αρέσει είτε όχι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα αποτελέσει τη μοναδική δύναμη εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στην καινούργια κυβέρνηση που θα έρθει. Και αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό κριτήριο για την περιττέρω συμπόρευση και ενίσχυση του κόμματος μπροστά σε αυτές τις πολιτικές εξέλιξεις. Είναι δηλαδή ουσιαστικά το κριτήριο με βάση το οποίο λέμε και στους ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν στο παραπέντε να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τελευταία στιγμή έκαναν πίσω, και σε αυτούς αλλά και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δυνατότητα να προβληματιστούν και να αναλύσουν λογικά τα πολιτικά δεδομένα, να κάνουν το βήμα και στις επόμενες κάλπες να πάνε να τις προσεγγίσουν με το κόκκινο τιμημένο ψηφοδέλτιο στο χέρι. Αυτό είναι που δίνει, αν θέλετε, και την καινούργια δυναμική που έχουμε. Επιτρέψτε μου να μείνω σε αυτό. Το χτεσινό αποτέλεσμα, αν το δει κανείς στατικά, δείχνει μια παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε αυτό υπάρχει αντίπαλος? Καταρχάς, στην αστική δημοκρατία είναι γνωστό ότι είναι η κυβέρνηση και είναι και η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση υπάρχει και από ό,τι φαίνεται και με τους πειραγμένους εκλογικούς νόμους. Αντιλαμβάνεστε την έννοια που χρησιμοποιώ, ότι τους πειραγμένους εκλογικούς νόμους. Δηλαδή, αν σήμερα γίνονταν εκλογές με τον πειραγμένο εκλογικό νόμο, την ενισχυμένη αναλογική, τον ενισχυμένο εκλογικό νόμο, η Νέα Δημοκρατία μπορεί και να έχει και πάνω από 175 έδρες. Καταλαβαίνετε το ύψος της ψηφοκλοπής η οποία συντελείται με αυτούς τους νόμους που τους στείλουν και τους δράβουν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε ότι η αντιπολίτευση, η οποία
προβλέπει η αστική δημοκρατία να υπάρχει. Ποια θα είναι? Θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Θα είναι. Και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει και τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σε τι άραγε θα αντιπολιτευτεί τη Νέα Δημοκρατία, όταν το κύριο στοιχείο της ενεργητική της δράσης της ως κυβέρνηση θα είναι ποιο? Η υλοποίηση των νέων μνημονιακών προαπαιτούμενων για την εκταμείευση των δόσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και του Συμφώνου Σταθερότητας. Είναι ή δεν είναι αυτό? Αυτό. Μα συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα από αυτό το σημείο ακυρώνουμε τη δυνατότητα αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι το ίδιο, είναι ακόμα πιο θετικό από τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε αυτή την βασική ενέργεια της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος θα αντιπολιτευτεί απέναντι σε αυτή την ληστρική στάση του Λαϊκού Εισοδήματος? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό είναι η μόνη αντιπολίτευση. Να δούμε και δεύτερο. Το πέρασμα στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική, που σημαίνει επί της ουσίας νέο γύρο κοινωνικών περικοπών και λιτότητας στο όνομα των πρωτογενών πλεονασμάτων γκουρουγκούρου. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν παρέδωσε τη διακυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, της παρέδωσε 33 δισεκατομμύρια και καμαρώνει. Θα έπρεπε να ντρέπεται γι' αυτό. Τι ήταν αυτό? Ήταν αποτέλεσμα της φορολογιστίας των λαϊκών εισοδημάτων. Άρα συμφωνεί με αυτή την πολιτική ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια συμφωνεί και το ΠΑΣΟΚ. Ποιος θα αντιταχθεί σε αυτή την πολιτική? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Εδώ λοιπόν, να μην απαριθμίσω, είναι ατέλειωτος ο κατάλογος των στοιχείων που τεκμηριώνουν το ότι η μόνη αντιπολίτευση από την επόμενη μέρα που θα συγκροτηθεί η κυβέρνηση θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό λέμε εμείς ότι το ΚΚΕ θα αξιοποιήσει τη δύναμη που του δόθηκε και θα του ξαναδώσει πάλι ο λαός για να συμβάλλει και μέσα στη Βουλή και στους δρόμους και στους χώρους της εργασίας για την οργάνωση της εργατικής λαϊκής αντίστασης στα έργα και τις ημέρες ντροπής, έτσι κι αλλιώς θα είναι νομοτελειακά, της νέας κυβέρνησης. Αυτή είναι η δομή. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στο ρόλο του Κολαούζου, και από την άλλη μεριά το Κομμουνιστικό Κόμμα να σηκώνει στην πλάτη του την αντιπολίτευση, το ανάχωμα σε αυτή την πολιτική που τσακίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Κύριε Παπαναστάση, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βράδυ.